Δεν την πέτυχα. Κρίμα για να σα κάνω μια. Κρίμα, μωρέ, γιατί θα είχαμε να πέσουμε μετά στα περιοδικά ένα μήνα. Πέτυχα τη Δύση. Εγώ την είδα πριν έρθει. Αλλά το λέω, πού την είδα. Εμένα δεν με καλέσανε πάλι. Ούτε εμένα. Όχι, δεν ήταν. Είσαι κουφός. Την είδε, λέει, πριν έρθει εκεί. Ξέρω, απλά δεν δίνω σημασία. Ήταν πολύ ωραίο το φόρεμά τη. Είσαι πάει δεν το είδαμε. Πάρα πολύ. Πού βρεθήκατε, τι είπατε. Είπε κάτι για μα. Είπε κάτι για τον Δημήτρη, είπε κάτι για όλου μα. Είπε ότι ο Δημήτρη πραγματικά είναι ένα παιδί το οποίο το λατρεύει. Πρώτο πολύ ομορφό. Ότι έχει πάρα πολύ χιούμορ. Ναι. Ότι είναι πολύ σεξι. Πιστεύεται σε πάρα πολύ συναισθηματικό. Αχ. Για τον Άρη τι είπε. Αγάπη μου, γλυκιά, εσύ ζουζούνι μου. Δεν συζητήσαμε για σαν να κάνω. Ζωγραφιά μου. Μαζί θα φεύγουμε από το σπίτι. Έφτασε. Λοιπόν, εγώ θέλω να εκφράσω καταρχήν. Εγώ θα πω κάτι. Πες το, πες το. Να το πω. Ναι. Όχι, ότι αυτό που είπε για τα συμβόλαια, συνειδητοποίησα, το είχα στο μυαλό μου, αλλά το συνειδητοποίησα ότι η Ελένη ποτέ δεν έσπασε συμβόλαιο. Ολοκλήρωνε πάντα, γιατί είπε άλλα δύο χρόνια το συμβόλαιο μου είναι αυτό. Ολοκλήρωνε τις συμφωνίες της και μετά κοίταζε ακόμη και όταν ο Λάτσος που πήγαινε πιο πριν, δεν ξέρω στον Αντένα, είχε πάει στον Άλφα. Και λέγανε θα έρθει και εκείνη. Περίμενε να ολοκληρωθεί, γιατί δεν υπάρχει λόγος να σπάσω το συμβόλαιο. Επίσης είπε με πάρα πολύ ωραίο τρόπο, θα σου πω το πιο σημαντικό για μένα είναι άλλο. Αλλά θα σου πω επίσης με πάρα πολύ ωραίο τρόπο για τις παπαρολογίες που ακούγονται γύρω από τα τηλεοπτικά σενάρια. Όταν τις είπαν βράδυ, μα δεν βλέπετε το παρελθόν μου, αν θέλω αυτό, να κάνω βράδυ, μην με κουράζετε. Και δεν αφήνει υπονοούμενο όπως άλλα φλόγια τα οποία λένε διάφορα και αφήνουν τον εαυτό τους υποψήφιο για τα πάντα. Τώρα η Ελένη να αφήσει τι υπονοούμενο. Λέω λοιπόν ότι έχουμε το πιο σημαντικό θέμα είναι άλλο, ναι, γιατί κάποια φλόγια αφήνουν. Όχι ρε φίλε, Πέτρο, μπράβο. Πολύ στεναχωρημένος που δεν θα καλλιεργεί, δεν θα μπορέσω ποτέ να καλλιεργεί χωράφι η Ελένη. Το χωράφι το καλλιεργεί. Προϊόντα δεν θα βγάλει. Ναι, το βγάλει στο χωράφι. Θα πηγαίνει να το βάζει. Χωράφι. Ντοματάκι, αγκουράκι. Κάνει. Εγώ αυτό ήθελα. Μια καμιά φορά φουρνάζει. Μαστάχλα, κάνει τέτοια πράγματα η Ελένη. Παιδιά, δεν γίνεται να καλλιεργεί ένα χωράφι χωρίς να βγάζει πράγματα. Βγάζει πράγματα, παιδιά. Απλά δεν βγάζει το εμπόριο. Τα καταναλώνει. Το πιο σημαντικό για άλλη μια φορά να επιβεβαιώσουμε πόσο έξυπνη είναι και πόσο φεύγει από τις ερωτήσεις που δεν θέλει να απαντήσει με πολύ μεγάλη ευγένεια και ωραίο τρόπο. Λέει η Τζέννη, θέλω να προσθέσω εξή. Είναι πάρα πολύ καλά η Ελένη, γιατί αν την είχατε δει σε προηγούμενες εκδηλώσεις, όταν περνούσε το δύσκολο χρονικό διάστημα της προσωπικής της ζωής, παρόλο που αφήνει αυτά τα παιχνίδια.